Για πέμπτη συνεχή χρονιά, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτρικών Οχημάτων οργάνωσε το High-Tech Ecomobility Rally 2011. Ουσιαστικά ο αγώνας άρχισε με την ενημέρωση των οδηγών στην ΕΚΟ στο Holiday Inn στην Αττική Οδό. Ελέγχου χρόνου, αυτό που λέμε ελληνικά SEH, και μέσα στο roadbook θα το δείτε TC, Time Control. Αυτή τη στιγμή φτάσετε ή ξεκινήσετε από εκεί ή φτάσετε στο επόμενο, στο ενδιάμεσο υπάρχει η ειδική δοκιμασία. Η ειδική δοκιμασία αυτή είναι πολύ απλή. Πρέπει το ποδαράκι σας να πατάει το πεντάλ του γαζιού με μία σταθερή ταχύτητα, από αρχής μέχρι τέλους. Εμείς για να σας βοηθήσουμε, δεν θα σας χρονομετρήσουμε ξεκινώντας που έχετε τη ρεπρίς, ούτε στο τέλος που θα είστε κουρασμένοι, κάπου ανάμεσα. Και δίνουμε ραντεβού μία συγκεκριμένη ώρα σε ένα άλλο συγκεκριμένο σημείο. Αν φτάσουμε στην ώρα μας, δεν έχουμε καμία ποινή. Δευτερόλεπτα, ποινή. Επειδή λοιπόν όλοι μας, εάν το παίξουμε εκκλέσεις και με το ρολόι μας, ξεκινήσουμε στην ώρα μας και φτάσουμε στην ώρα μας, όλοι θα είμαστε... Τα βάρη το κάθε αυτοκίνητο. Κενό. Και με κόσμο. Και με κόσμο και με χωρίς κόσμο. Αυτό σε τι θα ωφελήσει. Στην κατανάλωση. Ένα βαρύ αυτοκίνητο θα... Δηλαδή στο τέλος του αγώνα θα ξαναζυγιστούν πάλι. Θα ξαναζυγιστούν και από εκεί θα βγει το μέσος όρος. Τι φορά τρέχετε σε τέτοιο είδου αγώνα. Σε Ecomobility Rally first time. Ποιο το ενδιαφέρον σε αυτόν τον αγώνα. Η οικονομία και όχι το regularity. Δηλαδή υπολογίζετε ότι θα έχετε μία από τις τρεις πρώτες θέσεις. Ελπίζω. Ελπίζετε και θα δω. Μέρα, εσείς κάνετε μαθήματα σε ένα νεότερο. Το δείχνουμε κάτι πράγματα και να περάσουμε καλά. Εσείς έρχεστε για πρώτη φορά. Εγώ ναι, πρώτη φορά. Τι το ενδιαφέρον έχει αυτός ο αγώνας. Ενδιαφέρον. Μ' αρέσει η διαδρομή πολύ γιατί έχω ξαναπάει. Δηλαδή εσείς ήρθατε για τουρισμό, όχι για οικονομία. Και για οικονομία. Καλή επιτυχία. Και για την παρέα πάρα πολύ, έτσι. Προηγείται και η παρέα. Έχετε ξανατρέξει, κύριε. Εγώ, κύριε. Ναι. Εγώ έχω ξανατρέξει, μάλιστα. Και στους πέντε αγώνες, χάσατε τις Ιταλία. Όχι, ήρθατε και στην Ιταλία. Και στους πέντε αγώνες στην Ιταλία δεν ήρθα. Ναι, εννοώ στον Ιταλικό που έγινε δύο μέρες Ιταλία και δύο Ελλάδα. Ναι, ναι, όχι, όχι. Δεν είχα έρθει. Δεν είχα πάει Ιταλία, στην Ελλάδα ήμουν. Στην Ελλάδα, άρα ήρθατε στον αγώνα. Βέβαια, βέβαια. Το ελληνικό κομμάτι. Ακριβώς. Τι το ενδιαφέρον έχει αυτός ο αγώνας και έρχεστε τόσο συχνά. Καταρχήν έχει το ενδιαφέρον να δεις πόσο καλύτερα μπορείς να οδηγήσεις ένα σύγχρονο αυτοκίνητο. Τι καταναλώσεις μπορείς να κάνεις με ένα τέτοια τεχνολογίας αυτοκίνητο. Και δεύτερον. Η εμπειρία. Έχετε αρκετή από αυτή. Εδώ τι βλέπουμε, δύο νέους. Έχετε ξανάρθει. Καλησπέρα, πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Με τι αυτοκίνητο τρέχετε. Σουμπαρού Impreza. Το οποίο καίει. Γκάζι, υγραέριο και βέζινη. Νέκο στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στο Σύριος και θα τελειώσει στο λιβάδι του Παρνασσού μετά από τέσσερις διαδρομές.
Με σύμμαχο τον καιρό και τις θερμοκρασίες να αγγίζουν περίπου στους 35 βαθμούς Κελσίου, τα πληρώματα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τις διαδρομές που επέλεξε η οργάνωση, να θαυμάσουν τα ελληνικά τοπία και να ευχαριστηθούν τις βόλτες σε παλιές ακροπολικές ειδικές διαδρομές. Η φετινή διοργάνωση του ελληνικού γύρου του κυπέλου εναλλακτικών ενεργειών της Διεθνής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου υποστηρίζεται από την ΕΚΟ στα πλαίσια των δράσεων που έχει αναλάβει για την προώθηση της καθαρής αυτοκίνησης και των νέων τεχνολογιών στις μεταφορές. Τα 17 υβριδικά αυτοκίνητα και τα οχήματα που κινούνται με εναλλακτικό καύσιμο Φέτος ο αγώνας θα τελεστεί στον ομό Αττικής Βιωτίας και Φθιώτιδος. Το πρώτο σκέλος που ξεκινάει από την ΕΚΟ στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στο Σύριος και θα τελειώσει στο λιβάδι του Παρνασσού μετά από 4 ειδικές... Τέταρτο του αγώνα. Το 1/4, ακριβώς. Η διαδρομή από την Αθήνα μέχρι εδώ, τι το ιδιαίτερο έχει? Είναι διαδρομή η οποία τώρα μεν είναι ασφάλτινη, αλλά λίγα χρόνια πριν ήταν όλη χωμάτινη. Μπορεί λοιπόν να κανείς να καταλάβει για τι είδους διαδρομή μιλάμε. Μετά το μεσημεριανό φαγητό, τα αυτοκίνητα θα ανέβουν τον Παρνασσό, θα περάσουν από το χιονοδρομικό και κάνοντας τις τελευταίες 3 ειδικές διαδρομές, θα τερματίσουν το απόγευμα στα Καμένα Βούρλα στο Hotel Γαλήνη. Με σύμμαχο τον καλό καιρό,
Τα πληρώματα θα ξεκινήσουν την τέταρτη διαδρομή για την Αθήνα, κάνοντας τις τελευταίες 4 ειδικές διαδρομές και θα τερματίσουν στην ECOS Holiday. Φεύγοντας από την Ιτέα, τελευταία διαδρομή για την Αθήνα. Η φετινή διοργάνωση του Ελληνικού Γύρου του Κυπέλλου Εναλλακτικών Ενεργειών της Διεθνής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου υποστηρίζεται από την ECO. Στα πλαίσια των δράσεων που έχει αναλάβει για την προώθηση της καθαρής αυτοκίνησης και των νέων λογιών και είναι ενδεικτικό της χώρας μας στη διεθνή δρόμενα που έχει αναγνωριστεί και υπόσχεται πάρα πολλά στο μέλλον. Θα πούμε ένα μεγάλο μπράβο στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτρικών Οχημάτων που οργάνωσε συνεχή χρονιά το Διεθνές Ράλι Υβριδικών Αυτοκινήτων ή το 5ο Ecomobility Rally. Τα αποτελέσματα και απονομής στους νικητές. Thank you.